προϋπόθεση τώρα για να μπορέσει ο ιδιοκτήτης να έχει αυτό το όφελος είναι καταρχήν ο ενοικιαστής να έχει κάνει δήλωση στο σύστημα Εργάνη. Στη συνέχεια έχει ο ιδιοκτήτης δικαίωμα μέχρι τις 30 Ιουνίου, ναι, λίγη δηλαδή πολύ σύντομα, να κάνει δήλωση για το ύψος των ενοικίων. Έχουμε ετοιμάσει και κάποιες σχετικές κάρτες για να τα κάνουμε πιο απτά όλα αυτά τα οποία συζητάμε, κύριε Αράπογλου, στον κόσμο και στους ενοικιαστές αλλά και στους ιδιοκτήτες, για το πώς από εδώ και στο εξής θα τρέξουν τις διαδικασίες. Φαντάζομαι θα είναι διαδικτυακά έτσι όλες αυτές. Πάντα διαδικτυακά. Και αλλάζει μόνο τώρα η προθεσμία από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Είχαμε μία μετατόπιση του. Ναι, η προθεσμία ήταν στις 20, έλεγε στις 22 του μήνα, παρατάθηκε μέχρι τις 30. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν που πρέπει να κάνει ο κάθε ιδιοκτήτης είναι να κάνει τη δήλωση που να δηλώνει πόσα χρήματα έχασε. Μάλιστα. Έτσι. Εδώ υπάρχει μία μεγάλη παγίδα για τους ιδιοκτήτες, γιατί προϋπόθεση για να κάνει τη δήλωση αυτή είναι η μίσθωση να είναι ενεργή και να φαίνεται δηλαδή ότι υπάρχει μισθωτήριο το οποίο έχει αναγγελθεί στο σύστημα, στην ΑΑΔΕ. Δηλαδή η ηλεκτρονική αναγγελία. Γιατί πάρα πολλοί κάνουν το μεγάλο λάθος και μιλάνε για ηλεκτρονικό μισθωτήριο. Ηλεκτρονικό μισθωτήριο δεν υπάρχει. Υπάρχει ηλεκτρονική αναγγελία. Αναγγελία, λοιπόν. Αναγγελία, η οποία αντικαθιστά την μπλε σφραγίδα που έβαζε παλιά η εφορία στα μισθωτήρια, τα έντυπα μισθωτήρια. Βάλτε μία ανωτελεία και θέλω παρακαλώ μία-μία από τις κάρτες που τα βλέπουμε, αν μπορούμε έτσι να τις σχολιάζουμε για να καταλαβαίνει και ο κόσμος. Πάμε να δούμε λοιπόν τα 9 κλικ, όπως έχουμε πει, για την έκπτωση του 30%. Σωστά, κύριε Αράπογλου. Ναι. Λοιπόν, πρώτον, το καθοριστικότερο βήμα είναι να εισέλθουμε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του TaxisNet, στο gsis.gr, να κάνουμε την επιλογή My TaxisNet, να κάνουμε στη συνέχεια την επιλογή Εφαρμογές, να πατήσουμε εκεί τα κουμπάκια, απλές διαδικασίες, κύριε Αράπογλου. Για πάμε να δούμε τα επόμενα βήματα. Και βεβαίως να επιλέξουμε δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μισθώσεων ακίνητης περιουσίας. Ενώ θα εμφανιστούν στην πορεία όλες οι δηλώσεις μισθώσεων που έχει υποβάλει ο ιδιοκτήτης ή αυτές που έχουν υποβληθεί από άλλους ιδιοκτήτες στο πλαίσιο συνειδιοκτησίας, και στη δεξιά πλευρά η επιλογή δήλωση COVID. Τα γράφουμε εξαιρετικά αναλυτικά για να καταλαβαίνει και να αντιλαμβάνεται ο κόσμος ποια θα είναι αυτά τα βήματα που θα κάνει από εδώ και στο εξής. Ενώ όταν ο ιδιοκτήτης επιλέξει τη δήλωση COVID, τότε εμφανίζονται στοιχεία της μίσθωσης μαζί με τις επιλογές των περιπτώσεων ενοικιαστών που δικαιούται τη μείωση ενοικίου. Προχωράμε να δούμε το 7ο βήμα. Όταν επιλέξει την αντίστοιχη περίπτωση που αφορά τον ενοικιαστή, ο οποίος καρπόθηκε τη μείωση του μισθώματος, καλείται να δηλώσει το σύνολο του μισθώματος αλλά και το ποσό του μεμονωμένου μισθώματος. 8ο βήμα. Η επιλογή γίνεται μεταξύ των 4 μηνών, αυτό που λέγατε προηγουμένως, κύριε Αράπογλου, Μαρτίου έως και Ιουνίου, που ήταν σε ισχύ το παρελθόν. Στο παρελθόν το μέτρο της μείωσης ενοικίων, ενώ στις περιπτώσεις που μία μίσθωση έχει λήξει, αλλά ο ενοικιαστής παραμένει στο μίσθιο, μεσιοπηρεί ή έγγραφη παράταση, αλλά αυτό δεν εμφανίζεται στο TaxisNet, θα πρέπει πρώτα να γίνει τροποποιητική δήλωση μίσθωσης με παράτασή της και στη συνέχεια ανοίγει επιλογή για δήλωση μείωσης μισθωμάτων λόγω COVID. Και τελευταίο βήμα. Εφόσον η μίσθωση δεν εμφανίζεται επειδή δεν έχει συναυθεί νωρίτερα από το 2014, εδώ είναι ένα σημείο που θα χρειαστώ το σχολείο σας, κύριε Αράπογλου, που η θεώρηση των μισθωτηρίων ήταν χειρόγραφη ή δεν έχει υποβληθεί η δήλωση της μίσθωσης, τότε θα πρέπει πρώτα να υποβληθεί και μετά να ανοίξει επιλογή δήλωση COVID. Αυτό που πρέπει να προσέξουν οι φορολογούμενοι στην ιδιοκτησία είναι ότι πρέπει να δηλώσουν το συνολικό μίσθωμα και το αντίστοιχο μειωμένο μίσθωμα και όχι το μίσθωμα που τους αναλογεί βάσει του ποσοστού συνειδιοκτησίας τους. Η παγίδα που είπαμε προηγουμένως είναι στις παραγράφους 8 και 9 που είπατε αμέσως προηγουμένως, που είδαμε στις οθόνες μας. Υποχρεώνει το κράτος για μισθώσεις οι οποίες έχουν λήξει να γίνει παράταση. Αυτό είναι λάθος από νομικής πλευράς. Γιατί όταν μία μίσθωση λήγει γίνεται αόριστης διάρκειας. Το να παρατείνεις τη μίσθωση και μάλιστα όταν απευθύνεσαι σε πολίτες οι οποίοι δεν έχουν καταλάβει και κατανοήσει τη χρήση των ενιών και τη σημασία των ενιών παράταση ή ανανέωση, και συγκεκριμένα το παρατείνω σημαίνει αυτό που εννοεί ο καθένας, το παρατείνω, πάω τη μίσθωση και παρατείνω τη συμβατική της διάρκεια για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Το μεταφέρω έτσι. Ανανέωση σημαίνει ότι μηδενίζω το χρόνο και συνάπτω νέα μίσθωση. Θα πρέπει λοιπόν οι ιδιοκτήτες που κάνουν δήλωση και έχει λήξει η συμβατική διάρκεια της μίσθωσης
ή η νόμιμη διάρκεια η οποία για τις παλιές μισθώσεις, αυτές δηλαδή μισθώσεις επαγγελματικής στέγης που έχουν συναυθεί πριν τις 28 Φεβρουαρίου του 2014, ναι, η διάρκειά τους σε αυτή την περίπτωση είναι 12 χρόνια. Θα πρέπει λοιπόν ο ιδιοκτήτης που θα κάνει αυτή τη δήλωση, τη δήλωση COVID, να γράψει αν η μίσθωση, αν η διάρκεια της σύμβασης έχει λήξει, ναι, ότι η μίσθωση είναι αόριστης διάρκειας και ισχύουν οι όροι του με χρονολογία τάδε μισθωτηρίου, του παλιού μισθωτηρίου. Αλλιώς κινδυνεύει να ανανεώσει τη μίσθωση και εάν θέλει να πάρει πίσω το ακίνητό του επειδή θέλει να το κάνει το παιδί του για οποιοδήποτε λόγο. Δεν θα έχει το δικαίωμα γιατί θα έχει ανανεωθεί η μίσθωση, η οποία ανανέωση με τον ισχύοντα νόμο είναι για άλλα 3 χρόνια. Άρα, μάλιστα, λοιπόν, προσοχή στο θέμα το πώς θα δηλωθούν μισθώσεις οι οποίες είναι ενεργές και δεν έχουν λήξει. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει, θα γράψει ο ιδιοκτήτης ότι η μίσθωση λήγει τότε, την ημερομηνία που θα λήξει. Αυτές όμως που έχει λήξει. Είναι απλά πράγματα, απλά χρειάζεται προσοχή σε όσον αφορά, ακριβώς, την συμπλήρωση των πεδίων και όλων εκείνων των απαραίτητων των εγγράφων. Αυτό που πρέπει να προσέξουν είναι αυτό το συγκεκριμένο. Γιατί νομίζω και το κίνητρο είναι αρκετά μεγάλο. Είπαμε προηγουμένως 30% έκπτωση στους ιδιοκτήτες των ακινήτων που θα μεταφραστεί αργότερα, νομίζω, σε μια έκπτωση που θα γίνει ενδεχομένως στον ΕΝΦΙΑ. Δεν ξέρω αν έχει. Έχουμε κάτι πιο εξειδικευμένο εκ μέρους του Υπουργείου. Δεν έχει προσδιοριστεί, δεν έχει προσδιοριστεί από το κράτος αυτή τη στιγμή. Ναι. Θα προσδιοριστεί όμως, σίγουρο είναι ότι από τη φορολογία, τώρα είναι φορολογία έμφυα ή είναι φορολογία εισοδήματος, ο ιδιοκτήτης θα έχει το όφελος του 30% του συνολικής ζημιάς που έχει υποστεί. Να σας ρωτήσω, ρωτάει κόσμος, έχουμε και μηνύματα τηλεθεατών, τι θα γίνει και με τα ενίκια των φοιτητών. Ερωτήσεις τώρα, τις οποίες μπορώ να σας θέσω. Δεν ξέρω κατά πόσο εκεί έχουν δοθεί διευκρινιστικές εκ μέρους του Υπουργείου. Δεν έχει ανοίξει ακόμα η πλατφόρμα, από ό,τι ενημερώνομαι. Έχουν δοθεί. Εδώ, στην περίπτωση που έχουμε φοιτητή που έχει, που οι γονείς του ήταν εργαζόμενοι, που έχει ανασταλεί η σύμβαση, η εργασιακή του σύμβαση, τότε σε αυτή την περίπτωση έχουν το δικαίωμα να μειώσουν το ενίκιο για όσο διάστημα διαρκεί η αναστολή της εργασιακής σύμβασης. Ανάλογα με τις περιπτώσεις, μπορεί να είναι 2 μήνες ή μπορεί να είναι 4 μήνες. Μάλιστα. Βάλτε μία ανατελεία, να πάμε σε μία σύντομη διακοπή για διαφημίσεις, γιατί έχουμε πολλά να πούμε και για τα ενίκια γενικότερα, γιατί από ό,τι φαίνεται έχουμε μειώσει σε πολλά σημεία του νησιού μας και εδώ έως και 20%. Να δούμε τι γίνεται και με τη βραχυχρόνια μίσθωση, το Airbnb. Όλα θα τα δούμε, φίλες και φίλοι. Πάμε σε μια σύντομη διακοπή για διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Συνεχίζουμε να φιλοξενούμε στο στούντιο της εκπομπής τον πρόεδρο της Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων Ομού Ηρακλείου και δικηγόρο τον κύριο Αράπογλου. Κύριε Αράπογλου, μιας και ανοίξαμε την συζήτηση σχετικά με τα μειωμένα ενίκια και τι πρέπει να κάνουν από εδώ και στο εξής οι ιδιοκτήτες των ακινήτων, έτσι ώστε να επωφεληθούν το 30% της έκπτωσης μελλοντικά. Όπου και αυτό επιτευχθεί τελικά, στον ΕΝΦΙΑ, δεν ξέρουμε ακόμα, θα μάθουμε. Έχουμε ρωτήσει τηλεθεατών, μία εκ των οποίων αναφέρει το εξής, παρακαλώ, θέλω τη δική σας τοποθέτηση. Σε περίπτωση που η μίσθωση ακίνητης περιουσίας είναι σε ισχύ μέχρι και την 12η Ιουνίου και δεν έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας, τι πρέπει να κάνω, ρωτάει ο τηλεθεατής. Θα πρέπει να δηλωθεί ηλεκτρονικά, να εξαρτάται τώρα αν υπάρχει ή δεν υπάρχει μισθωτήριο. Αν δεν υπάρχει μισθωτήριο, θα πρέπει να γραφτεί ότι το πότε έχει ξεκινήσει η μίσθωση, το αν έχει λήξει η συμβατική διάρκεια, ότι είναι αόριστης διάρκειας και επίσης να γραφτεί ότι ισχύουν όλοι οι όροι του προηγούμενου μισθωτηρίου. Και όλα αυτά πρέπει να γίνουν άμεσα μέχρι το τέλος του μήνα. Μέχρι το τέλος του μήνα, γιατί αν δεν υπάρχει ηλεκτρονική αναγγελία, δεν έχει το δικαίωμα ο ιδιοκτήτης να έχει το όφελος του 30% έκπτωσης από τους μελλοντικούς φόρους. Επίσης, ερώτημα που νομίζω είναι παρεμφερές. Είμαι εκμισθωτής ακινήτου και λύθηκε η μίσθωση μετά τη 12η Ιουνίου. Πρέπει να το δηλώσω? Πάντα οι λύσεις των μισθώσεων πρέπει να δηλώνονται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από τότε που γίνονται. Κατ' εξαίρεση υπάρχει, λόγω των μέτρων αυτών, ναι, η δυνατότητα για όλες τις παλιές λύσεις των μισθώσεων να γίνει μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου. Όπως επίσης, μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου πρέπει να δηλωθούν και όλα τα μισθώματα, όλες οι μισθώσεις να αναγγελθούν ηλεκτρονικά, ανεξάρτητα αν ο ιδιοκτήτης δικαιούται το όφελος της έκπτωσης γιατί έχει πάθει ζημιά λόγω COVID, γιατί από εδώ και πλέον
δεν θα χρειάζεται ο ιδιοκτήτης να υποβάλει δήλωση ενοικίων για το μέλλον, θα τα έχει το σύστημα κατευθείαν ο ηλεκτρονικός υπολογιστής του Υπουργείου και θα συμπληρώνεται αυτόματα η δήλωση από το Υπουργείο. Για να συμβεί όμως αυτό, πρέπει ο ιδιοκτήτης να έχει δηλώσει μέχρι πότε έχει ισχύ η μίσθωση. Μάλιστα. Και πόσο είναι το ύψος του ενοικίου. Μάλιστα. Είναι πολλά τα ερωτήματα. Δυστυχώς δεν προλαβαίνουμε να σας τα θέσουμε όλα, αλλά πάνω κάτω νομίζω ότι καλύψαμε τις ανάγκες όλων των τηλεθεατών που έχουν να κάνουν και που είναι ιδιοκτήτες των ακινήτων και που έχει να κάνει με αυτή την περιβόητη έκπτωση του 30%. Να σας ευχαριστήσω. Θέλω να πάμε όμως σε ένα άλλο θέμα, γιατί από ό,τι φαίνεται, κύριε Ράπογλου, η πανδημία του κορονοϊού, ως γνωστόν, έχει φέρει ούτως ή άλλως τα πάνω κάτω στην οικονομία, έχει δημιουργήσει ένα θολό το οποίο ανάλογο το σκηνικό είναι και στο κομμάτι των ενοικίων, της ενοικίασης δηλαδή ακινήτων. Βλέπουμε μία τάση πτωτική στις τιμές των ενοικίων σε διαμερίσματα σε όλη την Κρήτη και όλοι αναρωτιόμαστε αν αυτό ήρθε για να μείνει τελικά ή απλά για να αντιμετωπιστεί προς το παρόν η κατάσταση. Δεν γνωρίζω να σας απαντήσω αν ήρθε για να μείνει. Αυτό θα εξαρτηθεί το κατά πόσο θα έχουμε ένα δεύτερο lockdown ή δεν θα έχουμε. Ναι. Αυτή τη στιγμή, εξαιτίας του ότι είναι μια πολύ κακή χρονιά για τον τουρισμό, αρκετοί ιδιοκτήτες διαμερισμάτων, ιδίως της πόλης, γιατί η μείωση για κάποιους για κύρια κατοικία ενδιαφέρεται να μείνει μέσα σε πόλη και όχι, και όχι σε απόσταση από τις πόλεις της Κρήτης. Σε αυτή την περίπτωση, λοιπόν, έχουν ξαναστραφεί στην μακροχρόνια μίσθωση. Επειδή που παρατηρείτε, και συγγνώμη που σας διακόπτω, είναι ότι το προηγούμενο διάστημα παρατηρούσαμε φοιτητές, οικογένειες φοιτητών που ερχόντουσαν για να βρουν σπίτι στο παιδί τους και έβρισκαν ένα ακίνητο στο οποίο τους έλεγε ο ιδιοκτήτης: ξέρετε κάτι, εγώ δεν μπορώ να φιλοξενήσω. Αυτή είναι η αλήθεια. Κακά τα ψέματα. Κάποιους φοιτητές, ας πούμε, για ένα συγκεκριμένο διάστημα ή κάποια οικογένεια η οποία θέλει να μείνει, εγώ το μισθώνω στο Airbnb και έχω από εκεί τα δικά μου έσοδα. Τώρα, με όλο αυτό που έχει αλλάξει, φαίνεται οι ιδιοκτήτες στο Airbnb τελικά να κοιτούν και να επιστρέφουν πάλι πίσω στην τόπια αγορά. Έτσι. Ακριβώς, στη μακροχρόνια μίσθωση. Στη μακροχρόνια μίσθωση. Που παρέχει μια ασφάλεια, ξέρεις ότι κάθε μήνα θα εισπράττεις το ενίκιο. Αυτό που έχεις να κάνεις είναι να επιλέξεις ένα φερέγγιο ενοικιαστή. Mm-hmm. Ενώ ουσιαστικά το Airbnb είναι επιχείρηση. Δεν είναι, διαφέρει από την παραδοσιακή μίσθωση, η βραχυχρόνια μίσθωση. Βραχυχρόνια μίσθωση σημαίνει ότι είσαι ο επιχειρηματίας, ο ξενοδόχος του ενός δωματίου, των δύο δωματίων. Με όλους τους κινδύνους που έχει το να είσαι επιχειρηματίας. Επιχείρηση σημαίνει μπορεί να έχεις και παθητικό, μπορεί να κερδίσεις περισσότερα από το συνηθισμένο. Να μας δώσετε μια εικόνα για τα ενοίκια που επικρατούν γενικότερα στο Ηράκλειο συγκεκριμένα. Γιατί, ας πούμε, η τιμή σε ένα τεσάρι πάνω κάτω περίπου στο κέντρο ερχόταν γύρω στα 450 με 500 ευρώ. Δεν ξέρω αν πλέον έχουν αλλάξει τιμές. Να μας δώσετε έτσι μια. Κοιτάξτε, οι παλιές μισθώσεις που είναι σε ισχύ δεν έχει αλλάξει τίποτα. Δεν έχει αλλάξει σίγουρα. Για τις καινούργιες κατοικίες που προσφέρονται για μίσθωση, οι τιμές είναι μειωμένες μέχρι και 20%. Δηλαδή, γιατί θα δούμε και τριάρι στα 280-400 ευρώ περίπου. Ναι, εξαρτάται από την κατάσταση, από την κατάσταση και από όλα αυτά. Δεν είναι κάτι συγκεκριμένο να πούμε πόσο θα είναι. Πάντως, γενικά η τάση, γιατί οι τιμές διαμορφώνται από την προσφορά και τη ζήτηση. Η τάση λοιπόν αυτή τη στιγμή είναι να μειώνονται οι τιμές. Γιατί έχουμε υπερπροσφορά η οποία καλύπτει τις ανάγκες της ζήτησης και μπορεί ο καθένας να επιλέξει αυτό που θέλει. Άρα λοιπόν οι τιμές πέφτουν. Επίσης πάρα πολύ σημαντικό να πούμε για αυτούς που σκοπεύουν να επενδύσουν και να κάνουν γκαρσονιέρες θεωρώντας ότι είναι μια ασφαλής επένδυση να νοικιάσουν σε φοιτητές. Ήδη έχει προκηρυχθεί διαγωνισμός για την κατασκευή 1.000 κατοικιών στο φοιτητικών κατοικιών. Στο Ηράκλειο και 2.000 στο Ρέθυμνο. Αυτό τι σημαίνει? Επειδή θα είναι κατοικία, στην κατοικία μπορεί να μένουν και 2 και 3 φοιτητές, όπως συμβαίνει στο εξωτερικό. Που ένα σπίτι το μοιράζονται 2 και 3 και 4 φοιτητές στις φοιτητικές εστίες στις πανεπιστημίου πόλεις του εξωτερικού. Σωστά. Αυτό λοιπόν τι σημαίνει? Ότι τουλάχιστον 2.000 με 3.000 φοιτητές στο Ηράκλειο θα αφαιρεθούν από την αγορά των μισθώσεων ως μισθωτές, γιατί θα τους στεγάσει το κράτος. Άρα λοιπόν σημαίνει ότι θα πέσουν και οι τιμές περισσότερο, έτσι. Ακόμα περισσότερο. Μάλιστα, να φανταστώ και ένα σχόλιο θέλω επ' αυτού. Πτώση στα ενοίκια, πτώση και στις αγοραπολισίες.
Πτώση της αγοραπολισίας κυρίως για ψυχολογικούς λόγους. Εδώ οι τιμές δεν έχουν υποχωρήσει σημαντικά στις αγοραπολισίες. Ναι. Έχουμε μία πτώση και για λόγους το ότι δεν λειτουργούσε, ήταν κλειστό το κτηματολόγιο, δεν μπορούσε να ελέγξει κάποιος το ακίνητο, να δει αν, αν έχει βάρη ή δεν έχει βάρη, η εφορία υπολειτουργούσε, έκλεινε ραντεβού. Υπήρχαν προβλήματα δηλαδή που δεν μπορούσαν να γίνουν αγοραπολισίες στη διάρκεια του lockdown που υπήρχε. Οι αγοραπολισίες έχουν ξαναρχίσει και παίρνουν μπροστά. Ναι. Απλά θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί οι αγοραστές οι οποίοι θέλουν να αγοράσουν ένα ακίνητο, να είναι προσεκτικοί όταν δίνουν προκαταβολές, γιατί υπάρχει ενδεχόμενο να χάσουν τα χρήματά τους, για το λόγο ότι σε πολλές περιπτώσεις δεν μπορεί να γίνει οριστικό συμβόλαιο. Και αυτό που θα πρέπει να έχει κατά νου ο καθένας, ναι, θα πρέπει να κάνει σχολαστικό νομικό έλεγχο, σχολαστικό πολεοδομικό έλεγχο και τεχνικό έλεγχο, έτσι, πριν δώσει οποιαδήποτε προκαταβολή, να κάνει μια έρευνα, να δει αν υπάρχουν χρέη από πλευράς του πολιτή πριν δώσει προκαταβολή, και να έχει κατά νου ότι το ακίνητο γίνεται δικό του όταν γίνει το οριστικό συμβόλαιο. Μάλιστα. Ούτε με προσύμφωνο, ούτε με ιδιωτικό συμφωνητικό που θα δώσει μια προκαταβολή, αποκτά ακίνητο. Και υπάρχει σοβαρός κίνδυνος, αν δεν προσέξει, να χάσει τα χρήματά του. Είναι πολύ συχνό το φαινόμενο. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Αράπογλου. Για μία ακόμα φορά, νομίζω, ήσασταν κατοπιστικότατος απέναντι στους τηλεθεατές και δώσαμε έτσι χρηστικές πληροφορίες για όλα τα καυτά ζητήματα, καυτά θέματα που έχουν να κάνουν με την ενοικίαση και γενικότερα με την ακίνητη περιουσία. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια, κύριε Αράπογλου. Να είστε καλά.